Στις 3 το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η απολογία ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα Χανίων του 55χρονου και του 57χρονου, οι οποίοι συνελήφθησαν για την έκρηξη που σημειώθηκε στις 2 παρατέταρτο μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης Τετάρτης στην οδό Λεκανίδη στη Νέα Χώρα. Ο εμπριστικός μηχανισμός τοποθετήθηκε κάτω από αυτοκίνητο στην πιλωτή διπλοκατοικία στην οποία μένει 36χρονος αστυνομικός, ο πατέρας του και η μητέρα του. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 57χρονος και ο 55χρονος κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό σε σπίτι αστυνομικού κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι δύο αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην τοποθέτηση του εμπριστικού μηχανισμού στο σπίτι του αστυνομικού. Να θυμίσουμε πως η σύλληψη του 55χρονου ακολούθησε τη σύλληψη του 57χρονου, ο οποίος φέρεται να ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου που χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες. Τι ισχυρίστηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών? Ο πελάτης μου αρνείται τις κατηγορίες και αναμένει την περάτωση της κύριας ανάκρισης και να δικαστεί, να έχει ένα δικαστήριο όταν θα έρθει η ώρα του να πει αυτά που πρέπει να πει. Οι πληροφορίες επίσης αναφέρουν ότι ο μηχανισμός, ο οποίος κατέστρεψε ένα αυτοκίνητο και προκάλεσε ζημιές σε 2 μηχανές, τοποθετήθηκε για λόγους αντεκδίκησης των φερόμενων ως δραστών για υπόθεση που εξιχνίασε στο παρελθόν ο 36χρονος αστυνομικός. Προφυλάξαμε τα δικαιώματά του πλήρως. Έκανε αίτημα πραγματονομοσύνης ώστε να διαπιστωθεί αν ήταν αυτός μαζί και αναμένουμε τις εξελίξεις. Στη δικογραφία υπάρχει πληθώρα φωτογραφιών του οχήματος με ένα πρόσωπο να διακρίνεται ξεκάθαρα και είναι από τις κάμερες κυκλοφορίας του ΒΟΑΚ και από σπίτια και επιχειρήσεις που φέρουν συστήματα ασφαλείας. Το όχημα έφερε κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας για τις οποίες η ιδιοκτήτρια είχε δηλώσει την κλοπή και αστυνομικοί του ΒΟΑΚ εντόπισαν άμεσα το αυτοκίνητο το οποίο κινητοποιήθηκε με τον οδηγό του και έτσι ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης. Η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή. Άσυνο υπολογιστεί η ποσότητα της εκρηκτικής ύλης που χρησιμοποιήθηκε, αλλά και από το αποτέλεσμα της έκρηξης, από το κρατήρα που δημιουργήθηκε, που προκλήθηκε στο σημείο, που θα μπορούσε να σκοτώσει οποιοδήποτε βρισκόταν, ακόμα και σε μερικά μέτρα μακριά από το σημείο της έκρηξης. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι δύο συλληφθέντες είναι για έκρηξη από την οποία προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα και ανθρώπους, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και για τα κατά περίπτωση αδικήματα της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, καθώς έρευνες που ακολούθησαν στις οικίες των δύο χανιωτών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μια μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών, 2 κινητά τηλέφωνα, ένα μαχαίρι και μια βολίδα πυροβόλου όπλου. Η έκρηξη, να θυμίσουμε, προκλήθηκε από δυναμίτιδα εμπορίου και χρησιμοποιήθηκε ένα φυτίλι 1,5 μέτρου.